Τι εικόνα έχετε εσείς? Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, γιατί αν θέλετε ουσιαστικά είναι η τελευταία διαπραγμάτευση. Και είναι μια διαπραγμάτευση, αν θέλετε, διαφορετική από τις άλλες, γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό. Ότι για πρώτη φορά η χώρα έχει βάλει στο θέμα της εξόδου από τα μνημόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία είναι και δύσκολη και έχει θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν με πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, αλλά τα θέματα όμως έχουν αναφυγεί τώρα τελευταία και είναι θέματα τα οποία κλονίζουν την πεποίθηση ότι μπορεί να τα ψηφίσετε στη Βουλή. Δηλαδή, ψηφίστε εσείς μείωση των συντάξεων. Καταρχήν, δεν έχει μιλήσει κανείς για νέα μέτρα ηφαισιακά. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανένας μιλάει για μέτρα τέτοια, τα οποία, αν θέλετε, θα είναι βόμβα στα θεμέλια μιας ανάπτυξης που έχει χτιστεί με το αίμα του ελληνικού λαού. Άρα, αφήστε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Διότι ξέρετε, και άλλες φορές οι Κασάνδρες πριν από διαπραγματεύσεις τα τελευταία χρόνια προέβλεπαν διάφορες καταστροφές και τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν. Η χώρα βαδίζει με μια συντεταγμένη διαδικασία προς την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό καθιστά δύσκολη αυτή τη διαπραγμάτευση και σημαντική. Μέσα στις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, χωρίς να, αν θέλετε, απειληθούν όλα αυτά που έχει πετύχει ο ελληνικός λαός και όλα αυτά που φαίνονται πια στους αριθμούς και στα δημοσιονομικά στοιχεία. Σας θυμίζω την τελευταία αξιολόγηση από τον Νίκο Φιτς. Δυστυχώς οι αγορές είναι αυτές που κρίνουν με τον τρόπο που κρίνουν τις πορείες της οικονομίας μια χώρας, γιατί αύριο που θα βγούμε να δανειστούμε, με βάση αυτά τα κριτήρια θα δανειστούμε. Έτσι θα στηθεί η ανεξαρτησία της χώρας, έτσι στην οικονομική δυνατότητα να μπορεί να έχει πηγές εσόδων, έτσι και να μην χρειάζεται τρόικες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπει τη διατήρηση στην κατάσταση που είναι, με θετικά δημοσιονομικά στοιχεία και με θετική προοπτική. Τα 4.500 και τα 6.500 ένσημα, αυτό είναι δημοσιονομικό, είναι ηφαισιακό, είναι πρακτικό, τι είναι, το υπάρχει πιθανότητα? Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαφορά. Εδώ λέμε με βάση αυτά που απαιτεί η Τρόικα. 15 χρόνια και άλλα τα 20, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μέτρο, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο, που έπρεπε να έχει γίνει ίσως πριν 15 χρόνια, από τότε που υπήρχε και δουλειά, υπήρχαν και λεφτά, υπήρχαν. Τώρα θα είναι δύσκολο πάρα πολύ. Κύριε Καμπουράκη, καταρχήν το ασφαλιστικό είναι από μόνο ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν το αντιμετωπίσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας θυμίζω την πρώτη προσπάθεια που έγινε. Ναι, εντάξει, κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ το θέμα είναι πρακτικό. Εδώ λένε, ζητάνε από το 4.500 να πάει στα 6.500. Ζητάνε να μειωθούν οι συντάξεις μακροπρόθεσμα, έστω και όχι αμέσως, 20%. Αυτά τα μέτρα θα τα ψηφίσετε εσείς στη Βουλή? Το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τα ψηφίζει. Αυτά τα οποία λέτε είναι σενάρια τα οποία διακινούν. Όχι, δεν είναι σενάρια, είναι αυτά που ζητάει η Τρόικα, που απαιτεί η Τρόικα. Η Τρόικα κατά καιρούς ζητούσε απίστευτα πράγματα. Ό,τι ζητούσε η Τρόικα πέρασε? Όχι, είναι η απάντηση. Ναι, είναι η απάντηση, αλλά όχι, όχι, αυτό όχι, είναι άλλο. Όχι, είναι η απάντηση. Με συγχωρείτε. Τα περισσότερα δεν πέρασαν. Πώς όχι? Γιατί λέτε δεν, δεν όχι? Ήταν ναι σε όλα. Δεν ήταν ναι σε όλα. Αν θέλετε να κοιτάξετε, δεν θέλετε να μου πείτε αν θα ψηφίσετε ή όχι? Σας εξηγώ. Αυτά συγκεκριμένα μέτρα ηφαισιακά. Σας το είπα προηγουμένως. Δεν ξέρω ότι. Μέτρα ηφαισιακά. Σας απαντώ. Έχουν πρώτο θέμα. Όταν μειώνονται. Κοιτάξτε, μειώσεις μισθών και συντάξεων δεν μπορούν να περάσουν. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Τελεσίγραφο για τα όρια της συνταξιοδότησης. Σας εξηγώ. Επανέρχεται η Τρόικα και απαιτεί αλλαγές στο ασφαλιστικό. Από το έθνος τώρα. Τα όρια δεν είναι. Ναι, άλλο είναι σημείωση. Ναι, άλλο λέω. Αυτό το πιο. Όχι, είμαι συγκεκριμένο. Μέτρα ηφαισιακά την ώρα που η χώρα. Τα 20 χρόνια από τα 15 θα το ψηφίσετε? Να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, μέτρα ηφαισιακά. Μα δεν απαντάτε όπως αποπειρώ με πέμπτη φορά να σας. Μα δεν με αφήνετε να τελειώσω. Καταρχήν δεν ακούσατε την απάντηση για να ξαναβάλλετε μια άλλη ή να θεωρήσετε ότι δεν απάντησα. Μέτρα ηφαισιακά τα οποία υπονομεύουν την ανάπτυξη της χώρας δεν μπορούν να περάσουν. Μάλιστα. Αυτό είναι ηφαισιακό μέτρο? Αφήστε να δούμε τι θα περάσει. Βλέπετε ότι δεν μου απαντάτε λοιπόν. Αφήστε και μετά να δούμε τι θα απαντάτε. Περάσει. Αφήστε να δούμε τι θα περάσει και τι θα ολοκληρωθεί. Και όταν θα είναι συγκεκριμένα, εκεί να τοποθετηθούμε με ευθύνη. Άλλη ερώτηση να κάνω εγώ, να πάω στον κύριο Μητρόπουλο. Σε άλλο πυλώνα. Υπάρχει φημολογία, πληροφορία, αρθρογραφία ότι πάτε τον Αβραμόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξέρετε κάτι? Όχι, πρώτη φορά να πω. Εννοώ το να υπάρχει ω σενάριο, ναι, έτσι, ναι, το οποίο να είναι πάνω στο τραπέζι. Ναι. Δεν θεωρώ ότι. Δεν το ξέρω. Κύριε Μητρόπουλε, για τις συντάξεις.